την Λευκωσία. Καλό σας μεσημέρι στην αγαπημένη μου Κύπρο. Ελπίζω να είστε καλά, να σας βρίσκουμε καλά και να δούμε έτσι τα ελληνοτουρκικά, τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω το ίδιο και για σας. Λοιπόν, ας δούμε τη γενική εικόνα. Να δούμε τη γενική εικόνα, κύριε Μάζη, και να καταλάβουμε έτσι, με απλά λόγια, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, ποιοι είναι πραγματικοί στόχοι του Τούρκου Προέδρου μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα του παράνομου παιχνιδιού που τον βλέπουν να επιδίδεται εδώ και πάρα πολλές μέρες. Κοιτάξτε, το κύριο χαρακτηριστικό μου είναι ότι είμαι ο λίγο νομός. Οπότε δεν θα σας περιπλέξω, θα σας πω αυτά τα οποία νομίζω ως πραγματικότητα ευθέως. Αυτό θέλουμε, πρώτα, την πραγματική εικόνα. Τη δική μου πραγματική εικόνα. Η δική μου λοιπόν πραγματική εικόνα μου λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί δύο σημαντικοί άξονες με κάποιες αποκλίνουσες απολύξεις στον καθένα. Ο πρώτος άξονας είναι ο λευκός οίκος του κυρίου Τραμπ μαζί με τη Γερμανία, ειδικά στα θέματα Τουρκίας αναφέρομαι. Ο κύριος Τραμπ είναι εκβιαζόμενος. Δεν είναι θέμα απλά επιχειρήσεων, τις οποίες έχει και διατηρεί. Είναι η υπόθεση της Halk Bank, λαϊκή τράπεζα στη μετάφραση. Η Halk Bank τελικά αποδεικνύεται ένας οργανισμός ο οποίος ελέγχεται από τον κύριο Ερντογάν μέσω του κυρίου Ρεζά Ζαράμπ, ενός τουρκο-ιρανού διεθνούς απατεώνος, ο οποίος είχε συλληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τα βασικά του στελέχη, τα οποία παραμένουν στη φυλακή, ενώ ο ίδιος απελευθερώθηκε βάζοντας ο κύριος Τραμπ μέσω του δικαστικού συστήματος, το οποίο εν πολλής ελέγχει, τον φάκελο στο αρχείο. Το υποσχέθηκε στον κύριο Ερντογάν και το έκαμε. Γιατί το έκαμε? Όχι γιατί αγαπά τον κύριο Ερντογάν, αλλά γιατί ο γαμβρός του, ο κύριος Κουσνέρ, είναι αυτός ο οποίος με το γαμβρό του κυρίου Ερντογάν, τον κύριο Εμπάρακ, τι κάνανε? Το εμπάργκο το οποίο ο πεθερός Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ορίσει εναντίον του Ιράν, το έσπαγαν οι δύο γαμβροί μέσω της Halk Bank και με τη βοήθεια του Ρεζά Ζαράμπ. Μετέφεραν χρυσό στο Ιράν, τεινάζοντας στον αέρα το σύστημα το οποίο ο ίδιος ο κύριος Τραμπ είχε υπογράψει με την πίεση του Κογκρέσου. Αυτό όμως φτάνει στα όρια της εσχάτης προδοσίας. Και μην ξεχνάτε ότι στις 3 Νοεμβρίου έχουμε εκλογές. Δεν τα λέει αυτά ο Μάζης, ο οποίος είναι η τελευταία τρύπα της φλογέρας. Τα έγραψε ο κύριος Μπόλτον στο βιβλίο του, πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, του οποίου το βιβλίο προσπάθησε ο κύριος Τραμπ με το σύστημα το οποίο ελέγχει να μην εκδοθεί, τελικά δεν μπόρεσε και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την υπόθεση αυτή την 1η Μαρτίου, δηλαδή μετά τις εκλογές. Κύριε Μαζή, ωστόσο, για αυτό που εμείς βλέπουμε και συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, ναι, αυτό, τα τελευταία 24 ώρα, ναι, είναι κρίσιμη αυτή η κατάσταση. Ακριβώς. Στο διατάφτα να δούμε τι συμβαίνει. Να πω το δεύτερο άξονα λοιπόν. Ο δεύτερος άξονας είναι η Γαλλία και το Ισραήλ. Η Γαλλία και το Ισραήλ έχουν τα δικά τους αυτήν τη στιγμή ενδιαφέροντα στην περιοχή. Το μεν Ισραήλ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η Τουρκία είναι υπόκειται στον έλεγχο των αδελφών μουσουλμάνων, Muslim Brotherhood, Al-Ikhwan Al-Muslimun, και η οποία είναι εκείνη η οποία συντονίζει όλες τις δυνάμεις, το Ιράν, την Τουρκία, τα ισλαμιστικά κινήματα εναντίον του Ισραήλ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι η Γαλλία, η οποία βλέπει ότι επειδή η φύση απεχθάνεται το κενό και επειδή ο Λευκός Οίκος θέλει σιγά σιγά να αφήσει ένα κενό προβολής ισχύως αμερικανικής στην περιοχή, η Γαλλία πάει να το καλύψει. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Μακρόν ήταν ο πρώτος που επισκέφθηκε το Λίβανο Ευρωπαίος ηγέτης και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ολόκληρη κίνηση πολιτών στο Λίβανο. Μάλιστα. Η οποία μαζεύει υπογραφές για να ξαναθέσει το Λίβανο υπό γαλλική εντολή. Δεύτερον, η Γαλλία ξέρει ότι αν η Λιβύη πέσει στα χέρια της Τουρκίας, πρώτον, ένα 20% μεταφοράς φυσικού αερίου προς τη Γαλλία από τη Λιβύη θα ελέγχεται από την Τουρκία. Δεύτερον, το μεταναστευτικό κίνημα το οποίο θα φεύγει από τη Λιβύη θα καταλήγει στη Γαλλία, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη Γαλλία. Τρίτον,
η Τουρκία θα μετατραπεί σε ελεγκτή και κυρίαρχο της Μεσογείου. Αυτοί οι δύο είναι οι άξονες. Τι λέει λοιπόν τώρα η Τουρκία? Όσο πιο γρήγορα μπορώ και όσο ο Τραμπ είναι στην εξουσία, εγώ πρέπει να τελειώνω με τις παράνομες και έκνομες διεκδικήσεις μου στη Μεσόγειο. Μία είναι η Κύπρος. Μα οι οποίες συνεχίζονται, κύριε Μαζί. Μέχρι πού θα πάει? Σαφέστατα και συνεχίζονται. Αλλά προσέξτε, το προχθεσινό επεισόδιο με τη φρεγάτα Λίμνος ήταν ένα πολύ καλό μάθημα για τον κύριο Ερντογάν. Η Λίμνος συμμετέχει στις ασκήσεις. Το Κεμάλ Ρεΐς έχει εξαφανιστεί. Αφήστε τις υπόλοιπες θεωρίες. Εγώ λέω ένα γεγονός. Κεμάλ Ρεΐς δεν εμφανίζεται πουθενά. Η Λίμνος περήφανα συμμετέχει και στις ελληνογαλλικές ασκήσεις που από μόνες τους σημαίνουν πολλά. Τι προτείνω λοιπόν εγώ? Γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε προτάσεις. Οι προτάσεις λοιπόν είναι η δημιουργία ενός θυλάκου ο οποίος να συντονίζει Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο υπό την συντονιστική έδρα της γαλλικής δημοκρατίας. Αυτός θα είναι ένας θύλακος ο οποίος θα έχει σαν σπονδυλική στήλη την ενέργεια, αλλά θα μπορεί να προσφέρει άμυνα και ασφάλεια. Στην Ελλάδα κάναμε λάθη. Τα λάθη ήταν ότι τεινάξαμε στον αέρα τη συμφωνία με τη Μπελάρα, πράγμα το οποίο προς τιμήν σας στην Κύπρο εσείς δεν κάνατε. Και οφείλω να πω ότι ο κύριος Αναστασιάδης πολύ σωστά έπραξε στη συνεργασία του με τον κύριο Μακρόν και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος τίθεται ως ημέρε υπό την προστασία της Γαλλίας και με τα Ραφάλ τα οποία θα μετασταθμεύουν εκεί και με την νέα εγκατάσταση η οποία θα μπορεί να δέχεται και το δείχνει έμπρακτα το Σαρλ δε Γκολ. Αυτό λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε και όχι τα λάθη τα οποία έγιναν, εγώ επιμένω ότι έγιναν στην Ελληνογυπτιακή Συμφωνία. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας παρακαλώ να μην ξεκινάς να ανακηρύσεις, τονίζω, πρώτα με την Κύπρο και στο άρθρο 1 εδάφιον έψιλον της Συμφωνίας της Ελληνογυπτιακής να λες ότι αν ένα από τα δύο συμβαλόμενα μέλη θέλει να οριοθετήσει, πρέπει να ενημερώσει και να διαβουλευτεί με το άλλο. Κύριε Μαζί, δηλαδή να περιμένουμε βάλουμε εμείς να μας δώσει την άδεια η Αίγυπτος να οριοθετήσουμε με την αδελφή να Κύπρο. Βάλουμε μία άνω τελεία σε αυτά που λέτε. Έχει ένα ερώτημα κύριε καθηγητά, ο Ιακώβ Ρουσιακόβου. Με αφορμή που έχετε κάνει τώρα λόγο για την ελληνογυπτιακή συνεργασία, την Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία, υπάρχει ένα δημοσίευμα χθες στον Middle East Eye υπό τον τίτλο «Προσεκτική Αίγυπτος προσπαθεί να καθησυχάσει την Τουρκία για τη θαλάσσια συμφωνία με την Ελλάδα». Αφήνονται κάποια υπονοούμενα, οι πηγές είναι από Τούρκο αξιωματούχο, τον οποίο ωστόσο δεν κατονομάζουν, πως ενδεχομένως η Αίγυπτος να το παίζει σε διπλό ταμπλό μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Μα είναι φυσικό, καλέ μου φίλε. Είναι φυσικό. Και εκείνο το οποίο δεν καταλαβαίνω είναι γιατί αυτού του είδους τα πράγματα δεν γίνονται αντιληπτά από την Αθήνα. Λέω λοιπόν, γιατί δεν ξεκινάς να ανακηρύξεις με την Κύπρο, να φροντίσεις να προστατεύσεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων του διπόλου Ελλάδας-Κύπρου και από εκεί και ύστερα πας οβουλόμενος καλός να προσέλθει. Θέλουν μετά να προσέλθουν στη συζήτηση, ας προσέλθουν. Να ορίσουμε τι θα γίνει με αυτούς, βεβαίως, φιλικότατα. Δεν μπορεί η Αίγυπτος, η ευρισκομένη αυτή τη στιγμή στη μέγενη της Λιβύης, να επιβάλλει τους όρους στην Ελλάδα. Είναι λάθος. Δεν μπορούμε να σταματάμε στον 27-59, δηλαδή εκεί που η Τουρκία είχε εκδηλώσει τις πρώτες της παράνομες και έκνομες διεκδικήσεις και να λέει μετά ο Τσαβούσογλου, με το δίκιο του κι αυτός από τη δικιά του την πλευρά, ότι ξέρετε κάτι, πολύ μας άρεσε αυτή η ελληνογυπτιακή συμφωνία, διότι τώρα οι Έλληνες δεν μπορούν να μας λένε ότι μπαίνουμε στα δικά τους. Και σε λίγες ώρες από τη δήλωση αυτή, το Ουρούτς Ρεΐς από τότε μέχρι σήμερα κάνει βόλτες στην περιοχή, επάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, κάνοντας παράνομη έρευνα. Για εμείς τι κάνουμε? Για ποιο λόγο θεωρείτε όμως ότι Αθήνα και Λευκοσία καθυστερούν την συμφωνία οριοθέτηση με το ναό τους?
Δεν ρίχνω τις ευθύνες στη Λευκοσία. Ούτε είμαι υπέρ της βλακώδους θεωρίας ότι η Λευκοσία αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρίσταται. Αυτό είναι καθαρή υποκρισία. Η Ελλάς έχει θεσμικό καθήκον γιατί είναι εγγυήτρια χώρα. Έχει λοιπόν θεσμικό καθήκον να στηρίζει την Κύπρο, να σχεδιάζει μαζί με την Κύπρο και να συναποφασίζει με την Κύπρο. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Αυτό όμως είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η Τουρκία. Ναι, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Γιατί είμαστε φοβικοί, αγαπητέ φίλε. Είμαστε φοβικοί ως Ελληνισμός. Φοβάται την Τουρκία, κύριε Μάζη, η Ελλάδα στην οριοθέτηση αυτή της ελληνικής και κυπριακής ΑΟΣ? Δεν ακούω, δεν σας έρθω. Φοβάται την Τουρκία η Ελλάδα στην οριοθέτηση ζώνης με την Κύπρο? Ότι θα υπάρξει αντίδραση? Εάν το δέχεται η Ελλάδα αυτό... Ρωτάω εάν η Ελλάδα φοβάται την Τουρκία στο να κάνει το βήμα, να οριοθετήσει την ΑΟΣ. Αυτό λέω, η φοβικότητα που αναφέρομαι αυτή είναι. Και σας ερωτώ τώρα ως νοήμονα όντα και οι τρεις μας. Πέστε μου, εάν ξεκινούσαμε με την Κύπρο, τι περισσότερο και τι χειρότερο θα έκανε η Τουρκία στην περιοχή? Απαντήστε μου σε αυτό το ερώτημα. Τι περισσότερο και τι χειρότερο από αυτό που κάνει τώρα? Προσέξτε όμως, εάν το έκανε τότε, θα αντιμετώπιζε ενώπιον αυτή τη διεθνή νομιμότητα. Τώρα αυτή τη στιγμή δικαιούται, με τις ερμηνείες που κάνει η Τουρκία, να κάνει τσάρκες στην περιοχή ανατολικά του 28ου. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.